Στι τελευταίε ημέρε, τα αποτελέσματα τη εχνηλάτηση και των επιδημιολογικών διερευνήσεων του ΕΟΔΗ προκαλούν ανησυχία και απαιτούν εγρήγορση από όλου μα. Όπω γνωρίζετε, η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ έχει εντοπιστεί και στη χώρα μα και είναι ζήτημα χρόνου να γίνει και εδώ, όπω και σε άλλε χώρε, η επικρατούσα μετάλλαξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι είναι ανεμβολίαστοι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυθούν και να νοσήσουν σοβαρά. Θυμίζουμε ότι είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχο του ιού. Και 60% πιο μεταδοτική από το Βρετανικό Στέλεχο. Ήδη, από την περασμένη Δευτέρα 28 Ιουνίου, βλέπουμε μια αλματώδη και ταχύτατη άνοδο των κρουσμάτων που σχεδόν έχουν τριπλασιαστεί. Η χνηλάτηση των κρουσμάτων από το Εθνικό Κέντρο Ανάλυση Δεδομένων τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία δείχνει ότι αυτά εντοπίζονται σε πολύ νεαρέ ηλικίε και σχετίζονται κυρίω με δραστηριότητε διασκέδαση. Οι μεγάλοι χώροι των κέντρων διασκέδαση, τα κλαπ και τα μπαρ, εμφανίζονται ω οι βασικοί χώροι υπερμετάδοση του ιού. Προ το παρόν, η αύξηση αυτή δεν συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση των συλλήλων, ενώ οι διασωλυνώσει και οι θάνατοι παραμένουν σε πτωτική πορεία. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφησαν εκατοντάδε κρούσματα, τα οποία κατόπιν διερεύνηση εστιάζονται δυστυχώ σε χώρου διασκέδαση. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν άμεσα δεκάδε χιλιάδε διαθέσιμα ραντεβού εμβολιασμού για όποιον αποφασίσει τώρα να κάνει εμβόλιο. Επίση, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι νέοι 18 με 30 ετών και όλοι οι εργαζόμενοι δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι δικαιούχοι τεσσάρων σελφτές για το μήνα Ιούλιο που μπορούν να προμηθευτούν άμεσα από τα φαρμακεία ως και τις 10 Ιουλίου. Ειδικότερα για τις δραστηριότητε διασκέδασης. Προκειμένου να ελέγξουμε αυτή την αλματώδη αύξηση, η κυβέρνηση αποφάσισε και σα ενημερώνουμε ότι από την 5η 8 Ιουλίου όλοι οι χώροι εστίαση, τα μπαρ, τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδαση θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενου και με του κανόνε χωρητικότητα που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξη ώστε να περιορίσουμε τον συγχρονισμό και την υπερμετάδοση που παρατηρείται σε αυτού του χώρου, έτσι ώστε να έχουμε μια ασφαλή και προστατευόμενη διασκέδαση. Όσε επιχειρήσει ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσει, θα αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινή αναστολή δραστηριότητα από την πρώτη παράβαση και την αμέσω επόμενη μέρα. Κάθε παραβίαση που αφορά στα μέτρα δημόσια υγεία, όπω η μη τήρηση του όρου τη απαγόρευση ορθείων καθώ και του ανώτατου ορίου αριθμού πελατών ανακατάστημα, θα επιφέρει κύρωση για τα μεν καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων πρόστιμο 2.000 ευρώ και άμεση σφράγιση από την επόμενη μέρα τη παράβαση για 7 ημέρε, για δεν τα καταστήματα άνω των 200 τετραγωνικών πρόστιμο 5.000 ευρώ και άμεση σφράγιση από την επόμενη μέρα τη παράβαση για 7 μέρε. Σε περίπτωση υποτροπή, το πρόστιμο θα είναι ενιαίο στα 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά την επόμενη μέρα και για 15 ημέρε. Ενώ σε τυχόν τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια. Θα είναι δυνατή η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων και εκ των υστέρων και βάση υλικού από το οποίο θα προκύπτει η παράβαση. Το έκτακτο αυτό μέτρο έχει σαν στόχο να περιορίσει τη μεταδοτικότητα του ιού στι νεότερε ηλικίε και να περάσουμε όλοι ένα πιο ασφαλέ, αλλά κυρίω ένα ελεύθερο καλοκαίρι.